Νίκο, δεν σου λέω που έχει γυρίσει το μυαλό μου. Είμαι σε ένα από τα πιο παλιά σχολικά κτίρια της Αλεξανδρούπολης, εδώ που ήταν η παλιά ακαδημία. Σε αυτήν την παλιά ακαδημία υπάρχει μια έκθεση ρετρό, όπου υπάρχουν παιχνίδια από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αυτούς που πρωτοείδαμε τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Τώρα, η ηλικία μας τι μπορεί ρόλο να παίξει σε όλα αυτά εδώ? Μας θύμισε, μας γύρισε πολλές δεκαετίες πίσω. Λίγουρα. Και νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτή η έκθεση ρετρό που ζούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη από το Σύλλογο, της Τεχνολογίας Θράκης που τη φιλοξενεί, που έχει όλα αυτά εδώ τα ευρήματα. Υπάρχουν συλλέκτες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε γνωρίσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ και αυτή τη δουλειά την οποία επιτελούν. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου βρίσκεται δίπλα μου, ο κύριος Νασίμ Σύριος, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την έκθεση ρετρό. Καλώς ήρθατε. Εδώ βλέπουμε παλιούς υπολογιστές οι οποίοι είναι λειτουργικοί. Έχουμε κάποιους σοβαρούς συλλέκτες, μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας. Έχουμε υπολογιστές, παιχνίδια και επιτραπέζια παιχνίδια από τους συλλέκτες, όπως είπα. Και προσθέτουμε στην Αλεξανδρούπολη κάτι νέο. Τεχνολογικό τουρισμό. Με λίγα λόγια, μπορεί κάποιος επισκέπτης, μάλιστα είχαμε αρκετούς επισκέπτες και από γείτονες χώρες όπως Τουρκία, Βουλγαρία, αλλά και πολλοί συνομιλικοί μας, όπως είπε και ο Δημήτρης, όπου μοιραστήκαμε, γιατί ο Σύλλογος θέλει να μοιράζεται τα πάντα. Και αυτή την καλοκαιρινή περίοδο δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από ρετρό υπολογιστές λειτουργικούς, ώστε να μπορεί να δοκιμάσει ο κόσμος να παίξει και να θυμηθεί νοσταλγικά. Είπαμε και μάλιστα είναι μπορούμε δωρεές. Να προχωρήσουμε. Κάποιον φιλών ή και δική σας δουλειά φυσικά. Αποτελούν προϊόν συλλογής από συλλέκτες που είναι μέλη του συλλόγου και κάποιοι που, οι οποίοι ήρθαν και θέλησαν μάλιστα σε μελλοντικό χρόνο να μας δωρήσουν κάποια παλιά μηχανήματα, γιατί στα χέρια των συλλεκτών παίρνουν αξία. Οι συλλέκτες είναι 15-20 χρόνια μαζεύουν για την μία ημέρα όπου θα μοιραστούν αυτά τα ωραία τους εκθέματα με εμάς. Και αυτό το παιχνίδι είναι η αρχή, η έναρξη της εκπαίδευσης και μπορούμε έτσι πολύ, πολύ πιο ήπια να καλύψουμε κάποιες ανάγκες ψηφιακές της εκπαίδευσης, ξεκινώντας και μελετώντας αυτή την ωραία διαδρομή που εκθέτουμε εδώ στη Ζαρίφια Παιδαγωγική Ακαδημία. Εμείς που τα προλάβαμε λίγο πολύ αυτά τα παιχνίδια, εντάξει, μας αρέσουν, συγκινούμαστε και τα θυμόμαστε έτσι με ωραίες σκέψεις. Νέα παιδιά που έρχονται, πιτσιρικάδες που λέμε πολύ απλά, που έχουν τώρα μάθει με τους υπολογιστές, πώς τα βλέπουν? Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο πολύ πετυχημένη ερώτησή σας. Λοιπόν, τα πιτσιρίκια λοιπόν το βλέπουν ως μια νέα πρόκληση. Γιατί δεν μπορεί να παίζει ο μπαμπάς ή να του αρέσει. Του τραβάνε την προσοχή, παρόλο το ότι τα γραφικά δεν είναι τόσο καλά. Επίσης έχουν μια αντικειμενική δυσκολία, δεν έχουν εξοικείωση με το πληκτρολόγιο. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, κατάφερα και κέρδισα την κόρη μου στο Τέτρις. Τώρα για 10 χρόνια δεν πρόκειται να ξαναπαίξω, γιατί είναι το μόνο που κατάφερα και την κέρδισα. Αλλά τα πιτσιρίκια όλα έχουν δείξει μια ροπή στο να το κατακτήσουν και αυτό. Μάλιστα. Γιατί είναι ο παππούς του παιχνιδιού που παίζουνε. Σωστά. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ταξίδι στον χρόνο. Πολύ Νίκο, απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω. Μια πολύ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτή η έκθεση γίνεται στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας που γιορτάζεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη και με τη συνδρομή και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και έχει υποσχεθεί ότι κάτι καλύτερο θα γίνει και για τη συνέχεια. Ωραία. Να βρίσκονται αυτές οι εκθέσεις σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Μας την είπες και αυτή την πληροφορία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε και τον καλεσμένο σου. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε.